πενταετία ειδικά, το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στη Χίο με το θέμα της υγείας είναι το θέμα της τελέχωσης του ΕΦΚΑ. Όπως ξέρετε ότι μια δυνατή στελέχωση του ΕΦΚΑ σημαίνει και αυτόματα και μια αποσυγχώρηση της δευτεροβάθμιας του νοσοκομείου. Αυτή τη στιγμή θα σας πω μόνο τι δεν λειτουργεί και τι λειτουργεί στο νοσοκομείο με ημερομηνία 26 Δεκάτου. Δεν λειτουργεί το μικροβιολογικό εργαστήριο λόγω έλλειψη μικροβιολόγου. Δεν λειτουργεί το ακτινολογικό εργαστήριο λόγω βέβαια θανάτου του γιατρού, αλλά και γιατί ο χειριστής έχει μετακινηθεί για ένα μήνα στο νοσοκομείο, χωρίς να καταλαβαίνετε τώρα ο ένας μήνας μπορεί να γίνει και ένας χρόνος. Παθολογικό δεν λειτουργεί καθόλου, πλην εξαιρέσεων που παίρνουμε κάποιον αγροτικός γιατρός που έρχεται να συνταγογραφήσει, τον οποίο το στερούμε από κάποιο άλλο ιατρείο, είτε περιφερειακό είτε αυτανοδρόμιο και γύρω-γύρω. Οφθαλμολογικό δεν λειτουργεί λόγω ελλείψεως οφθαλμιάτρου. Παιδιατρικό δεν λειτουργεί, όπως ξέρετε το πρόβλημα είναι γνωστό και από το νοσοκομείο και από το ΕΦΚΑ. Πνευμολογικό δεν λειτουργεί λόγω έλλειψης προγνωλόγου. Καρδιολογικό το ίδιο, νευρολογικό το ίδιο. Με λίγα λόγια δεν λειτουργεί τίποτα. Το μόνο που μας έχει στείλει εδώ είναι ότι έχουμε ορθοπαιδικό, οδοντιατρικό, χειρουργικό, ουρολογικό και οριλά. Ξέρετε ότι οι βασικές παθήσεις είναι ο παιδίατρος, ο οφθαλμίατρος και ο παθολόγος. Ναι, μεν υπάρχουν και το μικροβιολογικό, το οποίο όπως ξέρετε, όταν λειτουργήσε το μικροβιολογικό, από τις 3 και 4 μήνες στο νοσοκομείο και 5 πέσαμε αυτομάτως κάτω από το δεκαήμερο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ναι, μεν υπάρχουν και ιδιώτες γιατροί συμβεβλημένοι στο ΕΦΚΑ, αλλά και ο παθολόγος θέλει το δεκάρικο και ο μικροβιολόγος θέλει αυτό το υποτυπώδη ποσό που δίνει ο καθένας, δεν έχει σημασία, ενώ μέσα στο ΕΦΚΑ είναι δωρεάν. Εμείς σαν εργατικό κέντρο Χίου, όπως ξέρετε, δώσαμε αγώνες για να τους τελεχώσουμε. Ήρθε το μικροβιολογικό, ήρθε το ακτινολογικό, αλλά για λίγο. Καλό λοιπόν όλους, έχω στείλει ένα έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας, έχω στείλει και στις τοπικές αρχές και περιμένω τις απάντησές σας και τον Αντιπεριφερειάρχη και στον Δήμαρχο, διότι η στελέχωση του ΕΦΚΑ είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλους τους Χιώτες. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα τελευταία 5 χρόνια το ΕΦΚΑ εξυπηρετεί όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Ενώ πρώτα ήταν ο ΠΗ, μόνο ασφαλισμένοι του ΙΚΑ. Καλό λοιπόν όλους να σταθούν στο πλευρό του εργατικού κέντρου, έτσι ώστε άμεσα και ειδικά την περίοδο αυτή που διανύουμε του κορονοϊού, να στελεχωθεί αυτό το υπέροχο κτίριο που έχουμε του ΕΦΚΑ. Το οποίο, αν μπείτε μέσα, είναι άδειο.